Κύριε της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το υποψήφιση νομοσχέδιο μας πείθεται ακόμα μία φορά ότι αν και πολλές λειτουργίες της διοίκησης οφείλουν να είναι θέμα προγραμματισμού, παρά τα αυτά τίποτα δεν γίνεται σωστά. Την επόμενη εβδομάδα αναγγείλατε, κύριε Θεοχάρη, ότι φιλοδοξείτε να ανοίξετε το σύστημα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2023. Αναγκάζοντας ανερυθρίαστα τους επαγγελματίες του κλάδου των λογιστών να μπαίνουν στη διαδικασία κατάθεσης αιτημάτων παράτασης για λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων. Παρατάσεις που τους αναγκάζεται να ζητούν όταν μία προθεσμία αρχίζει τέλος Απριλίου, Μάιο, ακόμα και Ιούνιο, κατά περίπτωση με όλο το καλοκαίρι όλοι να πρέπει να είναι στις επάλξεις. Πολίτες, λογιστές, το προσωπικό τους. Αυτό που όμως τα αλήθεια ζητούν είναι το σύστημα για τις δηλώσεις να ανοίγει πολύ νωρίτερα και όταν ανοίγει οι υπηρεσίες του κράτους να έχουν ανεβάσει σωστά όσα πρέπει να έχουν ανεβάσει. Είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία ενώ ξέρουμε την ημερομηνία λήξης των φορολογικών δηλώσεων στις 30 Ιουνίου, δεν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξει το σύστημα. Δείτε για παράδειγμα το νόμο για το τεκμαρτό. Ενώ άλλαξε η νομοθετική διάταξη τον Δεκέμβριο, δεν έχουν βγει ακόμα τα καινούργια έντυπα. Το άρθρο 5, ωστόσο, του νομοσχεδίου προβλέπει τη διαδικασία που ακολουθεί μετά την υποβολή δηλώσεων, τον καταλογισμό των φόρων. Και πλέον ερχόμαστε στους πολίτες, στο υποκείμενο του φόρου. Με την διάταξη την πρώτη του εν λόγω άρθρου, στο παρόν νομοσχέδιο, μας λέτε ότι η κοινοποίηση πράξεων και λοιπόν εγγράφων που εκδίδει σύμφωνα με τον κώδικα η φορολογική διοίκηση γίνεται με ψηφιακά μέσα. Αυτό είναι κάτι που προϋποθέτει την ψηφιακή γνώση και τα ψηφιακά εργαλεία για όλους τους φορολογουμένους. Το θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει και δεν υπάρχει σε πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Κάνετε λοιπόν ότι δεν το γνωρίζετε, ενώ είναι κάτι παγκίνως γνωστό και πασίδηλο. Και έρχεται το υπόμνημα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και σας λέει το ακόμα χειρότερο ενδεχομένως και από αυτό. Άρθρο 5, παράγραφος 2. Το τεκμήριο γνώσης, σας λένε οι δικαστές, οι διοικητικοί δικαστές, που θα έρθουν να εξετάσουν τις προσφυγές, που θα έρθουν να δικάσουν όλες αυτές τις υποθέσεις της παράνομης φορολόγησης, το τεκμήριο γνώσης, σας λένε, της κοινοποιούμενης πράξης, πρέπει να προκύπτει από την αποδεδειγμένη ανάγνωση της πράξης και όχι από την απλή ειδοποίηση στο δηλωθέν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του φορολογουμένου. Άρθρο 5, παράγραφος 4. Το τεκμήριο γνώσης που προβλέπεται για την κοινοποίηση της πράξης των 10 ημερών από την ανάρτησή της και την αποστολή της ειδοποίησης στο δηλωθέν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του φορολογουμένου πρέπει να διαμορφωθεί στις 30 μέρες και σε κάθε περίπτωση να συντελείται εντός 90 ημερών. Άρθρο 5, παράγραφος 7. Ως προς το θεσπιζόμενο τεκμήριο της λήψης συστημένης επιστολής από τον φορολογούμενο, άκουσον, ο φορολογούμενος τεκμέρεται ότι έχει λάβει μια επιστολή που στείλατε συστημένη με το περιεχόμενο του καταλογισμού του φόρου μετά την πάροδο 15 ημερών και 30 ημερών από την ημέρα αποστολής της, από τη φορολογική διοίκηση. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται και στο αντίστοιχο άρθρο του ισχύοντος κώδικα φορολογικής διαδικασίας, θεωρούμε, σας λένε οι δικαστές, οι διοικητικοί δικαστές, ότι αντίκειται στο Σύνταγμα και πρέπει να καταργηθεί. Βεβαίως και αντίκειται στο Σύνταγμα. Βεβαίως αντίκειται στο Σύνταγμα. Τεκμήριο γνώσης, τεκμήριο παραλαβής μιας επιστολής είναι δυνατόν. Πάμε στα πώς. Μια περίγραπτη άδικη αναστάτωση στη σύνδεση των ταμιακών με τα πώς. Διαδικασία που ούτε το κράτος δεν ήταν έτοιμο να οργανώσει. Πέραν της ηρωνικής αυταρχικής αντιμετώπισης εκ μέρους του κυρίου Χατζηδάκη. Οι διασυνδέσεις, μας είπε, θα γίνουν βρέξει χιονίσει. Πετύχαμε. Ο οποίος επιδεικνύει υπεροψία μιλώντας για τις διαλειτουργικότητες και τις διασυνδέσεις, αλλά όχι για τις επισυνδέσεις. Η ουσία που δεν εξετάζεται είναι η εξής. Ποιο το φορολογικό αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας? Από τη στιγμή που ούτως ή άλλως σε όποιον πλήρωνε με πώς, η επιχείρηση έκοβε απόδειξη. Πώς γίνεται να φοροδιαφύγει η επιχείρηση όταν τα χρήματα μέσω πώς μπαίνουν στην τράπεζα? Ποια λογική παραλόγου είναι αυτή που έχει αναγκάσει τις μικρές επιχειρήσεις ακόμα να καταφεύγουν σε λύσεις
πληρώνοντας τεχνικούς, λογιστές, και κανένας αρμόδιος δεν μπορεί να τους επιβεβαιώσει ότι πράγματι η ταμιακή μηχανή τους έχει συνδεθεί με το ΠΟΣ. Και να, από πάνω τους να κρούει ο κίνδυνος της επιβολής προστίμου 10.000 ευρώ, εάν δεν γίνει αυτή η διασύνδεση ή η επισύνδεση. Ο εγκλωβισμένος λοιπόν επαγγελματίας, όταν δεν θα μπορεί να διαπιστώσει αν πράγματι η ταμιακή του μηχανή έχει διασυνδεθεί με το μηχάνημα του ΠΟΣ, θα βρίσκεται υπόλογο στο κράτος με ένα τεράστιο πρόστιμο το οποίο θα αδυνατεί να πληρώσει. Και πάλι τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και σε αυτή την περίπτωση θα τον αναγκάσουν να κλείσει την επιχείρησή του. Τα περίφημα My Data. Εδώ και 4 χρόνια γίνεται προσπάθεια να ανέβουν στο cloud. Στο Υπουργείο, τα τιμολόγια, καθώς αν το πραγματικό ΦΠΑ δεν συμφωνεί με αυτό του My Data, πρέπει να γίνουν διορθώσεις που παίρνουν συνήθως 10 ημέρες. Στο Υπουργείο Οικονομικών, το eSend δεν επικοινωνεί με τα My Data. Στο Υπουργείο Εργασίας, ο ΕΦΚΑ δεν επικοινωνεί με το Εργάνη. Η ενημέρωση του Εργάνη με τα νέα κατώτατα όρια μισθού. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά? Αποτελεί προσβολή στους εργοδότες και κατ' επέκταση στους λογιστές τους. Είναι μια εντελώς άχρηστη διαδικασία. Ο νέος κατώτατος είναι νόμος του κράτους. Ποιος ο λόγος να υποβάλλεται ο πίνακας? Ποιος ο λόγος να θεωρείται μεγάλη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας η μη υποβολή του? Ένα άλλο μείζον θέμα που είχατε την ευκαιρία να ρυθμίσετε με το παρόν και δεν το αντιμετωπίζετε έχει να κάνει με τους επαγγελματίες, τους οποίους αφορά το πεδίο εφαρμογής του κώδικα φορολογικής διοίκησης. Το έθιξαν με επίταση και έμφαση και οι εκπρόσωποι τους στην ακρόαση φορέων και εκφράστηκε με πολύ μεγάλη αγωνία και εγγράφος σε περισσότερα υπομνήματα που εστάλησαν. Οι λογιστές φοροτεχνικοί περιμένουν τη δέσμευση του κυρίου Πιτσιλή να κινητοποιήσει την ουσιαστική νομοθετική πρόβλεψη της άδειας ασθένειας και λοχίας για τη θεσμοθέτηση του μήνα Αυγούστου ως περίοδου δίχως καταληκτικές ημερομηνίες, για την αξιοκρατική στελέχωση του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπόν υποχρηματοδοτημένων φορέων, το οποίο κατάντησαν άμυστοι υπάλληλοι για ένα επαρκές χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων με το σύστημα ενημερωμένο με όλα τα δεδομένα. Έχουμε δει διασωληνωμένους λογιστές με τους υπολογιστές στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Κανένα περιθώριο δεν παρέχεται για να μην χαθούν προθεσμίες των πελατών τους, επειδή βεβαίως αυτοί έτσι θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Ζητούν οι λογιστές, όταν αποδεδειγμένα ασθενούν, με αποδεικτικά έγγραφα, όταν νοσηλεύονται, όταν πάσχουν από σοβαρή ασθένεια και χρειάζεται να υποβληθούν σε θεραπεία, όταν εγκυμονεί μια λογίστρια, να χορηγείται παράταση στην προθεσμία κάποιων δηλωτικών υποχρεώσεων από την ΑΔΕ για τους πελάτες, για τους οποίους ο ασθενής λογιστής είναι εξουσιοδοτημένος. Πότε θα εκδοθεί η σχετική εφαρμοστική εγκύκλειος? Μιλάμε για επαγγελματίες επιστήμονες που ουσιαστικά σηκώνουν το βάρος άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους, ειδικότερα μετά την κατάργηση των περισσότερων ΔΟΗ δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Θα απομείνουν λίγες αναπεριφέρεια, έως μία αναπεριφέρεια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει ακόμα και τότε. Οι οποίοι μαζί με τους επίσης πολύπαθους νομικούς είναι υποχρεωμένοι να εμπεδώνουν δεκάδες μη εύληπτες διατάξεις και να τις εφαρμόζουν και σωστά. Με την απειλή προστίμων πάντα. Να διαβάσω σε Fast Forward ένα παράδειγμα. Πρωτοδημοσιεύθηκε η απόφαση 1138-22 έκτου του 20 με βάση την οποία δεν επιτρεπόταν να γίνει διαβίβαση των παραστατικών λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται μέσω MIF με άλλον τρόπο πέρα από τη διαβίβαση μέσω FIM. Βέβαια, μετά ήρθε η απόφαση 1227-15 του 20 και διέγραψε αυτή την απαγόρευση. Κατόπιν ήρθε η απόφαση 1095-7 του 22 και γνωστοποίησε πως τα παραστατικά λιανικών που εκδίδονται μέσω FIM για τα έτη 21-22 θα τα στέλνουν οι λογιστές από τα δικά τους προγράμματα. Ύστερα ακολούθησε η απόφαση 1188-30 του 22 που ενημέρωνε τους λογιστές ότι θα κάνουν το ίδιο και για το διάστημα έως τις 31-3-23. Και μετά ακολούθησε η απόφαση 1023-28-23 που τους ενημέρωσε πως θα κάνουν το ίδιο έως τις 31-10-23. Αργότερα όμως εκδόθηκε η απόφαση 1170-31-10-23 που τους ενημέρωσε πως θα κάνουν πάλι το ίδιο ως τις 31-3-24. Και τέλος ήρθε η 1049-24 που ορίζει τα δικά της παράνοια. Δηλαδή η ΑΔΕ δεν είναι σε θέση εδώ και 4 χρόνια και έχουμε μπει στο 5ο χρόνο να αναβαθμίσει το eSend ώστε να γίνεται η διαβίβαση όπως αρχικά είχε καθοριστεί, αλλά ο Υπουργός κάνει μεγάλη χαρά που κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο της διασύνδεσης FIM τερματικών. Βεβαίως.
Ένα κράτος για να απαιτεί πρέπει πρώτα να έχει έτοιμη την υποδομή. Αυτό στην Ελλάδα δεν γίνεται. Ζητάει το κράτος σε λιγότερο από ένα χρόνο όλες οι επιχειρήσεις να έχουν μηχανογράφηση, ακόμα και για να χτυπήσει ένας υπάλληλος στην ψηφιακή του κάρτα εργασίας. Ρωτάτε αν σε χωριά, σε περιοχές ακόμη, στην Ήπεθρο της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, μια επιχείρηση, ένα καφενείο έχει ίντερνετ. Σας απασχολεί, σας απασχόλησε ποτέ? Δεν αφορά τους πολίτες υποκείμενα του φόρου, αλλά και τους επαγγελματίες εργαζομένους, να δεσμεύεστε για θέματα που άπτονται της χρηστής διοίκησης, που είναι υποχρέωση του κράτους δικαίου, γιατί αυτό πράτεται ή δεν πράτεται όπως οφείλεται και σας εγκαλεί γι' αυτό ακόμα και το ελεγκτικό συνέδριο. Δεικτικό το καταληκτικό συμπέρασμα της μείζωνος ολομελίας του ελεγκτικού συνεδρίου που κλήθηκε να γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο της ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης για την εισαγόμενη διάταξη του άρθρου 105 που αφορά στους ένστολους και στο δικαίωμα στην αξιοδότηση γονέων άγαμου στρατιωτικού που αποβιώνει σε διατεταγμένη υπηρεσία. Το δικαστήριο παρατηρεί με ανησυχία την εντυνόμενη τάση του συνταξιοδοτικού νομοθέτη να θεσπίζει διατάξεις με τρόπο αποσπασματικό και συγκυριακό, χωρίς διαχρονική συνεκτικότητα μεταξύ τους. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τις αρχές της καλής νομοθέτησης, ούτε διασφαλίζει την τήρηση στο συνταξιοδοτικό δίκαιο αρχών του κράτους δικαίου ως η ισότητα μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων ή η αναλογικότητα του θεσπιζομένου μέτρου προς τον επιδιωκόμενο από αυτό σκοπό. Παράλληλα, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του εν λόγω νομοσχεδίου, μας προδιαθέτεται να αισθανόμαστε διαρκώς ως τιμωρούμενοι, ως δέσμοι μιας πολιτικής που καταδιώκει τους πολίτες και δεν συνηγορεί στη λήψη αποφάσεων που καλλιεργούν την ευημερία, την πραγματική πρόοδο, την αίσθηση ότι η πολιτεία μεριμνά για την ανάπτυξη και την ειρήνη υπό το πρίσμα της δικαιοσύνης στην κοινωνία. Πόσο καλύτερο μπορεί να είναι το κράτος της Λετωνίας που στις 14 Δεκεμβρίου 2023 ζήτησε την άδεια να αυξήσει το όριο του υφισταμένου μέτρου σε ό,τι αφορά την απαλλαγή, δηλαδή την μη επιβολή ΦΠΑ για εισόδημα κάτω των 50.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με την ευχέρεια που παρέχεται από την οδηγία 2020-285, γιατί όχι κι εμείς. Αν όχι στις 50.000, λίγο πιο κάτω. Εμείς, τι άλλο κάνουμε? Στο άρθρο 12, ρυθμίζει το παρόν νομοσχέδιο το καθεστώς έκδοσης αποδεικτικού ενημερώτας και βεβαίως οφειλής για όσους επιθυμούν σύσταση πραγμάτων δικαιωμάτων επί ακίνητης περιουσίας τους, αλλά και για όσους επιχειρούν να μεταβιβάσουν την ιδιοκτησία τους, είτε με χαριστική δικαιοπραξία είτε λόγω πώλησης. Για κάποιον που βρίσκεται σε ρύθμιση οφειλής, δυστυχώς, με την αντισυνταγματική διάταξη του άρθρου 12, παράγραφος 4, αυτό δεν θα του επιτραπεί, παρά μόνο κατ' εξαίρεση. Πρόκειται για μια διάταξη που εμφορείται από την αλαζονική και επικίνδυνη κρατική παρέμβαση στην ατομική ιδιοκτησία με τον ανάλογο τρόπο που το συστημικό κράτος δικαιώνει την τοκογλυφική πρακτική τραπεζών σε βάρος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων οφειλετών, οδηγώντας τους πολίτες στην απελπισία και στην αστεγία. Άρθρο 32 και άρθρο 83, παράγραφος 33, που συσχετίζεται με το άρθρο 32. Το άρθρο 32 μιλάει για μεθόδους έμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, άρα για τεκμήρια, βάσει των οποίων θα επιβάλλεται η φορολόγηση των πολιτών. Τεκμήριο ότι είσαι πλούσιος, ενώ δεν είσαι. Τεκμήριο ότι έχεις εισόδημα 50.000, 30.000, ενώ δεν το είχες ποτέ. Τι ορίζει λοιπόν το εν λόγω νομοσχέδιο? Ορίζει ότι στο άρθρο 83, παράγραφος 33, με απόφαση του διοικητή καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο των τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 32, περί μεθόδων έμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, ο τρόπος εφαρμογής τους καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου. Η εξουσιοδοτική επομένως διάταξη πρέπει να μην είναι γενική και αόριστη, όταν στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος ορίζεται ότι κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράτεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους στις οποίες αναφέρεται ο φόρος. Ενώ στην παράγραφο 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος ορίζεται ότι το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές, οι εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης. Το ακούτε? Στον βαθμό που με τις διατάξεις του άρθρου 32 εισάγονται γενικές και αφηρημένου χαρακτήρα ρυθμίσεις, ο ειδικότερος προσδιορισμός του περιεχομένου τους δεν μπορεί να αποτελέσει κατά άρθρου 78, παράγραφος 4 του Συντάγματος αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Αλλά το άρθρο 83 δεν έχει μόνο αυτή τη διάταξη που προβλέπει εξουσιοδότηση. Και δεν αποτελεί καλή νομοθέτηση, ούτε ρηξικέλευτη αλλαγή ή συγκέντρωση σε ένα άρθρο όλων των εξουσιοδοτικών διατάξεων αποκομμένες από τα άρθρα με τα οποία συσχετίζονται. Θα είχα περισσότερα να πω, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο της ολομέλειας. Επιφυλασσόμαστε μέχρι τέλους. Περισσότερα στη δευτερολογία. Σας ευχαριστώ πολύ.